Καλησπέρα, άλλη μια πολιτική εκπομπή από το NSTV Live. Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Μεγάλη παρέα μου σήμερα, δεν συνηθίζω να έχω τρεις καλεσμένους. Σήμερα έχω τρεις καλεσμένους όμως και μάλιστα τρεις υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους. Όλοι ξέρουμε ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα έχουμε τοπικές εκλογές, εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης και εδώ στη Νέα Σμύρνη πάντα το NSTV δίνει λόγο στους υποψηφίους ή μέσω του εντύπου, ή μέσω του NSTV Live, ή μέσω του site nstv.gr. Να μην πω άλλα για μας όμως, να παρουσιάσω τους καλεσμένους. Θα ξεκινήσω από την κυρία Εύα Νάτση. Εύα, γεια σου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πάω δεξιά στον φίλο που γνωρίζω καλύτερα, τον Κώστα τον Σαραντόπουλο. Κωστή, καλησπέρα. Πολύ καλησπέρα, Δημήτρη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και τον Χρήστο τον Αντωνόπουλο. Χρήστο, καλησπέρα και καλησπέρα, εσένα. Καλησπέρα, Δημήτρη, να σε χαλάω. Λοιπόν, σας ενώνει η Νέα Σμύρνη. Είστε και οι τρεις Νέα Σμύρνη. Είμαστε και οι τρεις Νέα Σμύρνη. Και σας ενώνει και η ανεξάρτητη δημοτική κίνηση, όλοι μαζί, μια φωνή για την Νέα Σμύρνη, με υποψήφιο δήμαρχο τον Δημήτρη τον Πανταζή. Ακριβώς. Ο Δημήτρης Πανταζής και δημοσιογραφικά γνωρίζει πολλά πράγματα και φίλος είναι και παλαιότερα είχε και εκπομπή στο NSTV Live. Αν μας ακούει λοιπόν, Δημήτρη, καλησπέρα και καλή επιτυχία. Θέλω να προσπαθήσω να κάνουμε μια συνέντευξη σαν απλοί δημότες όλοι και να μην την κάνουμε ιδιαίτερα πολιτική, γιατί είναι η πρώτη σας φορά και των τριών, οπότε νομίζω ότι θα πρέπει να σας δω και να δείτε και να σας δει και ο κόσμος σαν πολίτες. Θα ξεκινάω πάντα από την κυρία, αν μου επιτρέπουν οι άλλοι. Εύα, περπατάς έξω, μιλάς στον κόσμο, λες για την υποψηφιότητά σου. Περπατάω πάρα πολύ. Αγαπώ τη Νέα Σμύρνη. Χαίρομαι που για πρώτη φορά θα συμμετέχω και εγώ σε αυτό το κομμάτι. Καταρχάς, ήταν μια απόφαση την οποία τη σκέφτηκα αρκετά. Τη σκέφτηκα με τον εαυτό μου, τη συζήτησα πάρα πολύ και ήθελα. Με ενθουσίασε. Mm-hmm. Με ενθουσίασε το γεγονός ότι θα πάρω μέρος σε αυτό το κομμάτι. Mm-hmm. Δέχτηκα την πρόταση με πολύ χαρά από τον κύριο Δημήτρη Πανταζή. Και είπα ναι, θα το κάνω γιατί μ' αρέσει να βοηθάω τον κόσμο, μ' αρέσει να βοηθάω τους πολίτες και πιστεύω ότι η πόλη της Νέας Σμύρνης το χρειάζεται. Πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που οι πολίτες σου λένε, όχι απαραίτητα αρνητικό ή οπωσδήποτε θετικό, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που εισπράττεις από τον κόσμο? Είναι ενθουσιασμένοι, χαίρονται γιατί βλέπουν νέο κόσμο που είναι παθιασμένος και θέλει να βοηθήσει για το καλύτερο μέλλον της πόλης μας και μ' αρέσει αυτό. Μ' αρέσει γιατί τους βλέπω έτσι θετικούς και ένθερμους και λένε ναι, χρειαζόμαστε νέο αέρα, χρειαζόμαστε νέους ανθρώπους, επιτέλους να αλλάξει κάτι σε αυτή την πόλη. Mm-hmm. Και αυτό έτσι μου δίνει πολύ θετική άποψη. Σου θέτουν προβλήματα. Ναι. Ποιο κυρίως, είναι το πρώτο πρόβλημα? Κυρίως η καθαριότητα. Η καθαριότητα της πόλης είναι το μεγάλο το θέμα που πονάει. Εσύ συμφωνείς με αυτό? Έχεις στην περιοχή σου πάρα ζητήματα καθαριότητας? Πάρα πολύ. Κυρίως με την καθαριότητα έχουμε μεγάλο θέμα παντού. Όπου και να δεις, βλέπεις παντού σκουπίδια, mm-hmm. βλέπεις έπιπλα στους δρόμους, βλέπεις σκουπίδια που δεν μαζεύονται για μέρες, βλέπεις παντού να μυρίζουν οι κάδοι, τα πεζοδρόμια να είναι, τους πεζόδρομους να είναι συνέχεια με βρωμιές που δεν καθαρίζονται ποτέ, οπότε ναι, είναι μεγάλο θέμα. Μάλιστα. Κωστή, με την καθαριότητα έχεις και εσύ την ίδια αντιμετώπιση από τους πολίτες με τους οποίους μιλάς? Κοίταξε, αν δεις, Δημήτρη, είναι ένα χρόνιο πρόβλημα το θέμα της καθαριότητας στη Νέα Σμύρνη. Δυστυχώς βλέπουμε αρκετούς κάδους και κυρίως την καλοκαιρινή περίοδο μας πέρασε να είναι γεμάτες σφιχτικά, να μυρίζουν τα σκουπίδια λόγω ζέστης. Είναι κύριο παράπονο των δημοτών και των πολιτών που ζουν στη Νέα Σμύρνη. Το βλέπουμε και πολλές φορές στα social media, Instagram, Facebook, αρκετές αναρτήσεις, φωτογραφίες. Πάντου ποστάρουν, κάνουν και tag κιόλας το γραφείο τύπου. Και τους αντιδημάρχους, αρμόδιους. Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Όπως επίσης εγώ συναντάω στον δρόμο κόσμο, όπως είπε και η Εύα, εκτός από το καθαριότητα έχουν θέμα και με τη στάθμευση. Mm-hmm. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα με τη στάθμευση. Εμείς, όπως θα δεις και στο πρόγραμμα, έχουμε κάποιες θέσεις. Μη μετρέχεις, θα το πάμε μέσω. Ναι, ναι, ακριβώς. Απλά προετοιμάζω λίγο, ξέρεις. Να ρωτήσω και το Χρήστο πριν πάμε στη στάθμευση, που βεβαίως είναι πάρα πολύ σημαντικό. Χρήστο, εσύ για την καθαριότητα ακούς τα ίδια παράπονα? Πάρα πολλά παράπονα. Ειδικά τώρα το καλοκαίρι γίνει χαμός. Κυρίως λόγω ότι ο κόσμος παρατηρεί και μεγάλο όγκο σε μάζα σκουπιδιών, καναπέδες, στρώματα, ακόμα και μέσα στη μέση του δρόμου.
Και ενώ παίρνουν το νούμερο του Δήμου, πολλοί κόσμοι μου κάνουν το παράπονο το εξής, ότι δεν απαντούν, δεν έρχονται αμέσως, αργούν να έρθουν ή τυχαίνει να χάνουν και δρομολόγια. Και πραγματικά είναι ένας τομέας που θέλω πολύ να ασχοληθώ, γιατί πάνω απ' όλα είναι και θέμα υγείας. Δηλαδή τα σκουπίδια είναι θέμα υγείας, ειδικά το καλοκαίρι, έτσι. Και αισιοδοξώ ότι έχω κάποιες ιδέες για αυτό το θέμα και έχω συζητήσει με τον Δημήτρη τον Πανταζή. Και είναι ένα από τους τομείς που θα βάλουμε από τους υψηλούμενους στόχους ουσιαστικά. Ναι. Να μείνω λίγο σε σένα. Ναι. Θεωρείς ότι η καθαριότητα, φυσικά η καταστολή της, είναι έργο του Δήμου, άλλωστε και τα δημοτικά τελική πάνε. Θεωρείς ότι η καθαριότητα είναι και θέμα παιδείας των πολιτών, γιατί αν δεν ρυπάνουμε, δεν υπάρχει και τώρα μου θέλετε σε πολλές κουβέντες που βγάζεις στα social. Σε ακούω. Η ευθύνη αρχίζει και τελειώνει στους πολίτες, στους δημότες. Πρέπει ο καθένας να έχει την παιδεία και τη συνείδηση, την κοινωνική συνείδηση, να ξέρει πότε μπορεί να πετάει, τι μπορεί να πετάει. Εγώ, ας πούμε, το κάνω μετακόμιση. Και πού μπορεί να τα πετάει. Ναι, είχα ειδοποιήσει μία εβδομάδα πριν την αμότητα υπηρεσία του Δήμου. Ήρθανε. Ήρθανε. Εντάξει, είπα εκείνη, μα σα παρακαλώ πολύ, μην θέλω να ανοίξω πρόβλημα στον πεζόδρομο, γιατί έχω και άτομα με αναπηρία, γείτονες και δεν θέλω να του ενοχλήσω, του σέβομαι. Και όντως ανταποκρίθηκαν σε αυτή τη φάση, τότε βέβαια, έτσι, πάει και ένα μισή χρόνο. Και μια εβδομάδα νωρίτερα πήρε. Ναι, 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 έπρεπε. Τώρα δεν ξέρω πώς λειτουργεί το σύστημα σε αυτό το τομέα. Ακούω πάρα πολλά παράπονα που μου λένε πολλοί πολίτες ότι όντως παίρνουν τηλέφωνο και υπάρχει μεταθυστέρηση. Και θέλω πραγματικά. Όπως είπα, η ευθύνη αρχίζει και τελειώνει στον πολίτη και με συνεργασία με τον Δήμο. Πρέπει να υπάρχει άψογη συνεργασία. Και μετά, εφόσον ο πολίτης είναι σωστός, πρέπει ο Δήμος να είναι ακόμα πιο σωστός. Σωστά. Εύα, τι λες εσύ, είναι και ζήτημα παιδείας των ανθρώπων. Φυσικά. Δικό μας δηλαδή. Ναι, φυσικά και είναι ζήτημα παιδείας. Μεταξύ, ξεκινήσαμε και τώρα σκέφτομαι ότι ξεκινήσαμε με το κομμάτι αυτό, το οποίο είναι και η δουλειά μου. Γιατί είμαι προϊσταμένη στο τμήμα καθαριότητα στα ξενοδοχεία τόσα χρόνια. Οπότε είναι το Α και το Ω για εμάς η καθαριότητα, είναι θέμα παιδείας. Να πούμε ότι την τελευταία πενταετία ο αντιδήμαρχος καθαριότητας τη μεγαλύτερη χρονική περίοδο ήταν ο υποψήφιος δήμαρχος, ο Γιώργος Γρηγορής, που νομίζω ότι, εν πάση περιπτώσει, στο κομμάτι της καθαριότητας δεν άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις, γιατί αυτό που λέτε και εσείς οι τρεις είναι μια κοινή άποψη και την επιβεβαιώνω και εγώ δημοσιογράφητα. Ναι. Και την τελευταία χρονιά ήταν ο Οδυσσέας Ανασπιάν, ο οποίος είναι υποψήφιος με την κυρία Νάντα Δήμητρα. Ναι, πράγματι, η καθαριότητα είναι το μεγαλύτερο ζήτημα. Να πάμε στο δεύτερο, δεν ξέρω, οδηγάμε και οι τέσσερις. Βεβαίως. Οδηγάμε, ναι. Οπότε. Να πω και κάτι ακόμα για την καθαριότητα. Ναι, ναι. Ότι είναι και, πώς φαίνεται, και η πόλη μας στους άλλους δήμους. Γιατί έχουμε αρκετό κόσμο και από άλλες περιοχές. Εγώ είδα και τουρίστες, παιδιά, φέτος. Ναι. Ναι. Και πολύ τουρισμό. Και άλλο θέμα αυτό, βέβαια. Μετά για πες. Οπότε είναι και πώς βλέπει ο άλλος την πόλη μας, γιατί έχει μεγάλη ιστορία και πρέπει να την κρατάμε καθαρή για πολλούς λόγους. Να συμφωνήσουμε ότι τα κεντρικά σημεία είναι καθαρά όμως. Τουλάχιστον εγώ έτσι βλέπω. Καθαρή την πλατεία, καθαρή την εστία απ' έξω. Σε γενικές γραμμές καθαρό το άλσος. Τα κεντρικά σημεία τα βλέπω ικανοποιητικά. Την περιφέρεια βλέπω ζωή. Ακριβώς. Εμείς που μένουμε, εγώ με την Εύα, Άννα, Νεασμίνη, είναι λες ότι μας έχουν ξεχάσει. Αυτό είναι πολλά χρόνια. Αυτή η πρόταση. Το νιώθω είναι και επειδή είχα και κατάστημα στην πλατεία Άνοιξης. Ναι. Και σε όλο το μήκο, σε όλο το έδος της Άνοιξης Νέας Μήνης υπάρχει αυτή η αντίληψη. Μας έχουν ξεχάσει. Λένε όλοι για την πλατεία. Το παράπονο μας που είμαστε στην Ελλάδα. Ναι, ναι, ναι. Όντως στα. Να κεντρικά, δώσουμε ένα πόντο όμως, γιατί ναι, τα κεντρικά ναι, είναι έτσι. Αλίμον. Δηλαδή, αν δεν σα πλατεία που είναι η ψυχή και η ουσία της Νέας Μήνης, πού θα δώσουμε. Σωστά. Τα τυπικά πρέπει να γίνονται. Πάμε λοιπόν λίγο στην οδήγηση, μια και οδηγάμε όλοι. Καταρχήν είναι διαγυμνό οφθαλμού προφανές ότι και ζήτημα στάθμευσης υπάρχει. Η έννοια του πάρκινγκ στην Καρύλου δεν βοηθάει τις συνοικίες. Άντε λίγο να βοηθήσει με ένα χαμηλό αντίτιμο κάποιον που θέλει να έρθει να πιει ένα καφέ ή κάποιον που θέλει να πάει στην Ομήρου. Αλλά η ευρύτερη Νέα Σμύρνη φαίνεται διαγυμνό οφθαλμού ότι έχει διπλοπαρκαρισμένα. Αν συμφωνείτε, λίγο σώθηκε η Ομήρου. Λίγο σώθηκε η Ομήρου. Με την αναμόρφωση που έγινε, γιατί εκεί πλέον δεν μπορείς να έχεις δίπλο παρκαρισμένο, κλείνεις το λεωφορείο. Πες μου λίγο, Χρήστο, εσύ πώς βλέπεις αυτό το θέμα και κυρίως πες μου αν θεωρείς ότι μια πόλη χτισμένη και με καινούριους δρόμους 2-3,
αν είναι εύκολο πλέον αυτό το θέμα να, όχι να λυθεί, να βελτιωθεί, γιατί δεν λύνεται, η απάντηση είναι προφανή. Αυτή τη στιγμή που όπως την νιώθω την περιοχή μου, την Νέα Σμύρνη, έχει μπουκώσει. Mm-hmm. Έχει μπουκώσει, έχουν σταμεύσει στις γωνίες, σταμεύουν πάνω στα πεζοδρόμια. Να πω την αλήθεια, το κάνω και εγώ αυτό το έγκλημα. Τι παράβαση. Ποιο δεν το έχει κάνει, δηλαδή γίνεται, αν είσαι κουρασμένος με τη δουλειά σου, κάπου πρέπει να βάλεις το αμάξι. Και έχουν μπουκώσει πάρα πολύ. Και έχει γίνει, θα είναι ένα σημείο, το ξέρεις παράδοξο. Αλλάξαμε το πεζοδρόμιο, έγινε μια ανάπλαση σε κάποιες περιοχές, στην Ατάκη που μένω εγώ προσωπικά. Mm-hmm. Έγινε μια διαπλάτηση πεζοδρομίου ως 7 μέτρα, μπορώ να πω, μεγάλο. Mm-hmm. Και mm-hmm. μου θυμίζει τον πεζόδρομο της Βενιζέλου, της Ομήρου, mm-hmm. ενώ δεν έχουν τόσο πολύ κόσμο. Mm-hmm. Γιατί αντίκτυπο για αυτό θυσιάστηκαν πολλές θέσεις στάθμευσης. Για μένα αυτό είναι ένας από τους πρώτους μας σκοπούς, να κάνουμε πάλι να δώσουμε μια μελέτη σε κάποια πεζοδρόμια. Δεν λέω να μην υπάρχουν πεζοδρόμια. Φυσικά. Αλλά όταν είναι 7 μέτρα στην Αντάκη, που δεν είναι Βενιζέλου, που δεν είναι Ομίου, και εκεί χάνονται θέσεις πάρκινγκ. Εκεί ίσως μεγάλα είναι. Και στην Ομίου ίσως είναι too much. Πρέπει να γίνει μια σωστή μελέτη, να γίνει μια αναδιαμόρφωση των πεζοδρομίων. Έχουμε συζητήσει στην παράταξη να βάλουμε και αυτό που αναφέρουμε τα καλά του Δήμου Αθηνών, το οποίο είναι η κάρτα του πολίτη στάθμευσης. Αν μην έχονται από δεξιά, αριστερά, να ξέρω ότι ο καθένας εκεί είναι η θέση μου. Έτσι. Mm-hmm. Και το οποίο μπορεί να αποφέρει και έσοδα. Φυσικά. Μακροπρόθεσμα στο Φυσικά. Δήμο, έτσι. Τώρα σας είπα δύο ιδέες. Από εκεί έπειτα, αυτό που ακούω γενικά για αλλαγή στην τελεστή δόμηση, ότι φτώχεια στην τελεστή δόμηση, για μένα δεν σχετίζεται τόσο άμεσα. Είναι μελλοντικό αυτό, άλλωστε. Δεν σχετίζεται τόσο άμεσα. Γενικά, όλη η Νέα Σμύρνη χρειάζεται μια σωστή μελέτη, mm-hmm. ανάλογα με την πυκνότητα πληθυσμού κάθε περιοχή. Δηλαδή, στην πλατεία υπάρχει μεγάλη πυκνότητα, θέλουμε με πλατεία πεζοδρόμια. Στην Νέα Σμύρνη πιο λιγότερο πλατεία. Υπάρχει ανάλογη διαμόρφωση. Σωστή η πρόταση. Κώστα, εσύ πιστεύεις ότι η επερχόμενη δημοτική αστυνομία που μάλλον θα έχουμε, γιατί ενώ καταργήθηκε σαν σώμα, νομίζω ότι τώρα μπορεί να έχουμε 6, 7, 8, ίσως και 10, δεν είμαι προχειρός ακριβώς, δημοτικούς αστυνομικούς, πιστεύεις ότι μπορεί να δώσει κάποια λύση? Μπορεί να δώσει κάποια λύση στην ασφάλεια, στην πόλη, κυρίως τις βραδινές ώρες. Βλέπουμε ότι... Για να γράφει τα αντιπροπαρκαρισμένα και τα παράνομα, αυτό εννοώ. Και για να γράφει, αλλά και για την ασφάλεια, έτσι. Γιατί αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε μια εταιρεία security με ένα ή δύο αυτοκίνητα, αν δεν κάνω λάθος, η οποία τελευταίους 2-3 μήνες δεν νομίζω ότι το βλέπω το αυτοκινητάκι πλέον να περνάει με τον πράσινο φάρο. Συμφωνώ. Θα το γνωρίζουν και εδώ οι συναδελφοί μου. Αλλά για να γράφει, ναι, γιατί βλέπουμε αρκετά παρκαρισμένα αυτοκίνητα σε πεζοδρόμια και σε ράμπες αμαία, που εγώ το θεωρώ τραγικό. Λοιπόν, να κάνω και λίγο το συνήγορο του διαβόλου, ρωτώντας εσένα. Ναι. Και φάγαμε λοιπόν μια κλίση από τη Δημοτική Αστυνομία, κυρία Νάτση. Και θα πάτε να την πληρώσετε? Θα πάω να την πληρώσω φυσικά, γιατί είναι υποχρέωσή μου να το κάνω, γιατί κάπως πρέπει να συμμορφωθούμε. Αν δεν το κάνουμε αυτό, μετά πώς, τι θα γίνει? Εσείς θα πάτε, αγαπητέ κύριε Αντωνόπουλε, να συμπληρώσετε την δημοτική. Θα την πληρώσω, αλλά ξέρω και το πνεύμα των συνδημοτών μου. Υπάρχει ναι. το πνεύμα ότι άντε που να πάω, αν βάλω κάποιον γνωστό στο Δήμο, άντε να τη σβήσει, μου έχει υποχρέωση ο ένας, μου έχει υποχρέωση ο άλλος, θα μου ξαναζήσει αυτά στο παρελθόν. Αυτά λοιπόν να τα ακούει ο κύριος Πανταζής, ο οποίος εκτιμούμε ότι αν εκλεγεί δημοτική αρχή, δεν θα κινηθεί σε αυτό το μοντέλο, Όχι. γιατί αυτό το μοντέλο είναι που χάλασε και την. Χάλασε την πιάτσα, έτσι. Ακριβώς. Έχουν δει τα λάθη του παρελθόντος και ο Δημήτρης τα έχει μελετήσει όλα και έχει πολλούς σωστούς στόχους, έτσι. Mm-hmm. Και πιστεύω σε αυτό θα είμαστε λίγο πιο κάθετοι. Να πάω στον Κωστή και να τον ρωτήσω, πέραν του αν θα πληρώσεις την κλίση. Γενικά έχει υπάρξει μια φιλολογία τα τελευταία χρόνια ότι οι κλίσεις περνάνε στην εφορία. Εγώ μιλώντας με ανθρώπους ψηλότερα στην τοπική αυτοδιοίκηση μου εξήγησαν γιατί οι κλίσεις δεν περνάνε στην εφορία. Οι κλίσεις λοιπόν δεν περνάνε στην εφορία γιατί η εφορία αν πάρει τα χρήματα δεν τα δίνει στους Δήμους. Οπότε ο Δήμος δεν έχει κανένα λόγο να προωθεί τις κλίσεις στην ΑΔΕ. Με αποτέλεσμα οι κλίσεις απλά να μένουν ως εισπρακτέα, δηλαδή προς μελλοντική εισπράξη στο Δήμο, και να θεωρείται κομμάτι του ενεργητικού του, γιατί μάλλον κάποτε θα πληρωθεί. Και μπορεί να έρθει μια κλίση μετά από 10 χρόνια και να είναι 10 φορές περισσότερο. Αλλά στην ΑΔΕ δεν πάνε, γι' αυτό τον ηλίθιο, με συγχωρείτε για τον τόπο, γι' αυτό τον βουτό λόγο.
Εσύ, αγαπητέ μου, θα την πλήρωνες. Θα την πλήρωνα, αν ήμουν παρόνομος, θα την πλήρωνα, γιατί το θεωρώ χρέος μου και λάθος μου, ώστε να, αυτή η κλίση είναι μια προειδοποίηση για την επόμενη φορά, για να συμμορφωθώ κι εγώ ίδιος. Και αν είσαι αντιδήμαρχος πάλι, θα την πλήρωνα. Θα την πλήρωνα. Θα έδινα το σωστό παράδειγμα στους δημότες. Σε τιμάει αυτό καταρχήν. Μάλλον δεν θα χρειαζόταν να την πληρώσει, γιατί δεν θα πάρει σε παράνομο. Ακριβώς. Δεν θα ήθελα να τραβήξω και τα βλέμματα. Έχουμε βέβαια αντιδημάρχους οι οποίοι στο παρελθόν ανεβάζουν αυτοκίνητα στις πλατείες. Μάλιστα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, πολλές φορές αυτό το λέμε κατεστημένο. Ξέρεις, όταν είσαι πολλά χρόνια, κάπου λες, ρε παιδί μου, και η πλατεία είναι δική μου. Ο Δήμος είναι δικός μου. Είναι κάτι, νιώθεις πολύ οικία πια. Ενώ τίποτα δεν είναι δικό σου. Είσαι διαχειριστής ημών. 20 χρόνια, 25, 30. Ναι, είναι διαχειριστής όμως. Στις 8 Οκτωβρίου μπορεί να μην είσαι πλέον. Ή και να είσαι. Πράγματι λοιπόν, σκουπίδια και στάθμευση. Αν μου επιτρέπετε να πω και εγώ τη γνώμη μου, σκουπίδια, πολύ πιο εύκολο ζήτημα να λυθεί. Όχι εύκολο, πολύ πιο εύκολο από τη στάθμευση. Συγγνώμη. Γιατί είναι δύσκολο να εκπαιδεύσεις ανθρώπους να μην παίρνουν αυτοκίνητα. Αυτοκίνητο θέλω να αγοράσω, να αλλάξω ή να πάρω ένα ακόμα στο παιδί μου ή ένα στη γυναίκα μου. Ενώ στα σκουπίδια μπορείς και να εκπαιδεύσεις πολίτες με οποιονδήποτε σύγχρονο τρόπο ενημέρωσης πολλαπλό να είναι σωστοί στον τρόπο που διαχειρίζονται τα σκουπίδια. Άλλωστε υπάρχουν κάδοι με χρώματα. Δεν έχει λίγους τέτοιους η Νέα Σμύρνη. Να πούμε και ένα θετικό. Έχει. Και καφέ έχει και για ρούχα έχει και μπλε έχει και για πράσινα απορρίμματα έχει. Είναι πιο εύκολο λοιπόν να βοηθήσεις την καθαριότητα στη λογική ενός κατοίκου και μετά στη λογική της αποκομιδής. Και πριν πάμε στο επόμενο θέμα, θα ήθελα να ξέρετε, δεν ξέρω αν παρακολουθείτε τα δημοτικά συμβούλια, υπάρχουν πάρα πολλές φορές τα εξής ζητήματα. Ότι προσλαμβάνεται προσωπικό για την καθαριότητα και επειδή έχουν μπαρμπα στην κορώνη, βρίσκονται ξαφνικά σε ένα γραφείο. Και ο επόμενος σε ένα άλλο γραφείο. Και ο επόμενος σε ένα άλλο γραφείο. Άρα, μόλις έκανες προσλήψεις για κάτι άλλο, την καθαριότητα, και οι συγκεκριμένοι άνθρωποι δεν δουλεύουν στην καθαριότητα. Αυτό είναι τραγικό. Και αυτό δείχνει ότι χρειάζεται αλλαγή το σύστημα όλα τη νοοτροπία. Ναι, είναι αλλαγή νοοτροπία. Φυσικά, αν αυτός ο άνθρωπος που προσληφθεί στην καθαριότητα είναι ψηφοφόρος και δεν του κάνεις αυτό που σου ζήτησε, μπορεί να μην σε ξαναψηφίσει. Αλλά η νοοτροπία είναι, ποιον ξέρω, πάρε με παιδί μου, μην είμαι μες στα μεσάνυχτα έξω, γιατί η δουλειά είναι πάρα πολύ δύσκολη αυτή, έτσι. Ναι. Νομίζω όλοι έχετε ακούσει από αιματοφόρα 5 η ώρα το πρωί και τους βλέπετε πως κρέμονται στα τζαμπιά απ' έξω. Γιατί αυτοί που είναι υπάλληλοι σε αυτό το δουλεύουν, έτσι. Λοιπόν, ας φύγουμε λίγο από αυτό. Πάμε λίγο να δούμε τώρα λίγο με τα δικά σας μάτια τις εκλογές. Και μετά θα επανέλθουμε λίγο στο... Καταρχήν να δείξω λίγο, να δείξω λίγο κάποια πράγματα από το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα σας. Να δείξω όλη την εφημερίδα πρώτα. Εντάξει. Λοιπόν, είναι το τεύχος. Είναι Ιουλίου-Αυγούστου. Βεβαίως ο Δημήτρης ήταν και έτοιμος νωρίτερα, γιατί μας παρουσίασε και κάποια πράγματα στην εκδήλωση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι του Ιουλίου-Αυγούστου, έχει τους υποψήφιους, έχει μια ανάλυση του κάθε υποψηφίου. Έχει φυσικά αρκετά για τον υποψήφιο τον ίδιο, για το βιογραφικό του, εσάς όλους, και τον τιμάει αυτό. Και έχει και 20 και μία προτάσεις για τον Δήμο Νέας Μύρνης. Εμείς βοηθήκαμε και στην εκδήλωσή σας, ρωτήσαμε και δύο-τρία πράγματα. Ήταν καλά στημένοι και ήταν και αρκετά καλά μελετημένο το πρόγραμμα. Γιατί ο Δημήτρης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ασχοληθεί πολύ και πολύ σε βάθος. Οργανωτικός, πάρα πολύ οργανωτικός. Πολύ και σε βάθος με τα τοπικά. Και παρακολουθώντας και ως δημοτικός σύμβουλος και ως μέλος νομικών προσώπων, του αρέσει αυτό. Και όταν κάτι σ' αρέσει... Όχι απλά του αρέσει, είναι παθιασμένος. Είναι παθιασμένος. Το αγαπάει. Λοιπόν, για τον Κώστα να πούμε ότι ο Κώστας έκανε και εκπομπή στο ραδιόφωνο του Δήμου Νέας Μύρνης, αθλητική, έτσι. Ακριβώς, ναι. Μαζί με τον Δημήτρη. Την πρώτη ήταν το 2021 μέχρι 2023, ήμασταν δύο χρόνια. Την πρώτη χρονιά ήμουνα μαζί με τον Δημήτρη, είχαμε μία-δύο ώρες εκπομπή μέσα στη εβδομάδα και αναλύαμε το πολιτικό περιεχόμενο εντός. Α, και πολιτικά. Ήτανε, αναλύαμε γενικά τα... Με ροκ μουσική. Με ροκ, πάντα γιατί τέριαζε. Είναι ροκ ο Δημήτρης άλλωστε. Και τα δημοτικά μας συμβούλια ήταν και λίγο ροκ εκείνη την περίοδο. Οπότε το... Λοιπόν, εδώ έχω 20 και μία προτάσεις για το Δήμο Νέας Μύρνης, το δείχνω και λιγάκι και ο Δημήτρης φανταζής μια φωτογραφία από την άλλη. Αν βοηθείτε την εφημερίδα, μοιράζετε ελεύθερα, ρίξτε τη μια ματιά. Νομίζω ότι αυτή είναι και η ουσία μιας παράταξης. Αν είναι δυνατόν σε μία σελίδα, γιατί ξέρετε πολύ περισσότερες κουράζουν, να δούμε πέντε πράγματα, ρε παιδί μου, τι προσβεύει
συγκεκριμένος υποψήφιος. Να διευκρινίσω ότι στη συγκεκριμένη εφημερίδα, εκτός από εμάς, υπάρχουν και οι, και οι άλλες παρατάξεις που είναι... Έτσι πρέπει. Είναι, είναι στη... Είδα όλους τους υποψήφιους, ναι. Γράφει κάποιο, κάποιο σχετικό βιογραφικό τους. Μια χαρά. Λοιπόν, πάμε λίγο, είδαμε δύο βασικά θέματα, πάμε λίγο να δούμε τώρα λίγο τις εκλογές. Έχουμε μεγάλες αλλαγές στους εκλογικούς νόμους, ήμασταν με την απλή αναλογική, τώρα έρχεται μια άλλη αναλογική με την παλιά λογική, αλλά έχει κρατήσει και δύο-τρία πράγματα από την απλή αναλογική. Έχετε διαβάσει καθόλου τον εκλογικό νόμο, έχετε αίσθηση, πόσοι εκλέγονται, αν υπάρχουν συμμαχίες. Εύα, πες μου εσύ λίγο έτσι, έχεις μια ιδέα. Πώς θα είναι το επόμενο Δημοτικό μας Συμβούλιο. Μας έχει κάνει πολύ κατήχηση βασικά να πω, ο λοιπόν, κύριος Δημήτρης Πανταζής και μας έχει πει πάρα πολλά πράγματα για τα, για τα εκλογικά και για όλα τα, τα σχετικά που θα συμβούν. Βασικά περιμένω το τι θα γίνει στις 8 του μήνα. Είναι πολύ σημαντικό. Πιστεύω ότι όλοι θα στηρίξουν και θα, θα επιλέξουν το καλύτερο που θα πρέπει για, για την πόλη μας και... θα επιλέξουν τα σωστά άτομα και από εκεί και πέρα θα, θα προχωρήσουμε έτσι με Αντώνη, εσύ μια βάση. Χρήστος. Χρήστος, συγγνώμη. Αντωνόπουλος είσαι. Σίγουρα θα υπάρχουν αναγκαστικά και συμμαχίες, θέλοντας και εμείς, όπως υπήρξαν και στις βουλευτικές εκλογές, θα λέγα. Πιστεύω ότι η Δημοκρατία θα μιλήσει όπως και να έχει, με τον, με τον άλλο τρόπο, στις εκλογές, και πιστεύω ότι ό,τι καλά εδώ θα βγει καλό για τη Νέα Σμύρνη αυτές τις εκλογές. Κώστα. Εγώ τις περιμένω πώς και πώς αυτές τις εκλογές. Μου φαίνονται αρκετά ιδιαίτερες οι φετινές εκλογές. Αρκετά ιδιαίτερες θα εξηγήσω ότι δεν υπάρχει φαβορί ξεκάθαρο, έτσι. Από τη μεριά μου εύχομαι όποιος βγει. Εμείς είμαστε κάποιος άλλος. Ο κόσμος έχει να επιλέξει ανάμεσα σε 8 παρατάξεις φέτος. Να κάνει το καλύτερο δυνατό για το Δήμο Νέας Σμύρνης και γιατί το χρωστάμε, έτσι, και στην ιστορία της πόλης μας, να έχουμε έναν Δήμο πρότυπο. Ακριβώς. Λοιπόν, επειδή είμαστε στους 4, είμαστε οι 3 άντρες, θα κάνω μία ερώτηση αθλητικού περιεχομένου, πολιτική, και παρακαλώ να μιλήσει τελευταία. Φαντάζομαι, ξέρουμε όλοι ότι ο Δήμος Νέας Σμύρνης είναι από τους λίγους Δήμους που εδώ και πάρα πολλά χρόνια κάνει επιχορηγήσεις στα αθλητικά σωματεία. Με πρώτο τον Πανιόνιο, δεύτερο τον Μήλωνα κλπ. Και πηγαίνει μέχρι και σε σωματεία τα οποία ίσως και να μην μπορούν να πάρουν τα λεφτά γιατί δεν έχουν τα, τα πιστοποιητικά. Υπάρχει κάποιο πλάνο στο πρόγραμμά σας αν αυτό θα συνεχιστεί ή αν αυτό πρόκειται να ενισχύσει κάποιον παραπάνω, λιγότερο, γενικά έχετε, έχετε κουβεντιάσει καθόλου για αυτό? Κώστας, εμείς εσύ να... Το έχουμε κουβεντιάσει, βέβαια δεν τα έχουμε βάλει όλα μέσα στο πρόγραμμα γιατί ναι, δεν φυσικά. Θέλαμε να κουράσουμε κιόλας και τον κόσμο. Το βρίσκεται θετικό, αυτό με ενδιαφέρει. Το βρίσκουμε θετικό και εννοείται θέλουμε να πηγαίνουν όσο περισσότερο γίνεται σε υψηλές θέσεις σε όλα τα σωματεία της Νέας Σμύρνης. Ευχή σε όλων, έχουμε δύο εξαιρετικές ομάδες αυτή τη στιγμή σε μπάσκετ και βόλεϊ αντίστοιχα, ενώ για τον Μήλωνα και για τον Πανιόνιο, οι οποίοι τιμάνε την πόλη μας. Να πούμε και ο Μήλωνας έπαιξε και ευρωπαϊκό, έτσι, στο βόλεϊ πέρσι. Εύα, τι λες? Εγώ συμφωνώ. Στο αθλητικό κομμάτι πάντα, σε όλα. Αντίστοιχα είναι και τα πολιτιστικά σωματεία. Οι Ανοσπονδίων, οι Σύλλογοι Συμβουλίων κλπ. Και αυτοί έχουν κάποια επιχορήγηση. Και έχουν και επιχορηγήσεις υπομορφήν παροχής. Δηλαδή, έλα να χορέψεις το άλσο, σου πληρώνω εγώ την κονσόλα, σου πληρώνω εγώ τα ρούχα, σου πληρώνω εγώ τα φώτα. Είναι λοιπόν ένα σκεπτικό στο οποίο θέλετε να κρατήσετε. Δηλαδή, θα θέλατε ένα κομματάκι, γιατί είναι πολύ μικρό. Νομίζω ότι είναι 1,5%. Του συγκεκριμένου ποσού από τον προϋπολογισμό του Δήμου, 3. Πήρα και τη βοήθεια του κοινού, 3%. Που δίνεται στον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Το βλέπετε και οι 3 λοιπόν θετικά? Ακριβώς, βεβαίως. Ας φύγουμε από αυτό. Ο λόγος που το ρωτάω είναι γιατί μόνο ο Πανιόνιος και ο Μήλωνας έχουν περί τα 4.500 παιδιά. Που σημαίνει ότι από πίσω μπορεί να είναι και άλλοι τόσοι και διπλάσιος αριθμός οικογένειες. Δηλαδή πάρα πολλές οικογένειες στο Δήμο Νέας Σμύρνης. Είναι σπουδαία η προσφορά. Έχω στείλει και εγώ το παιδί μου, οπότε είναι ακριβώς. Ένα έχεις? Δύο. Κόρη και γιο. Λοιπόν, κοιτώντας λίγο εδώ το πρόγραμμα και πριν κάνουμε ένα γρήγορο διάλειμμα, έχουμε κατηγορία ασφάλειας υποδομών Δήμου. Ποιος νομίζει ότι κάτι μπορεί να σχολιάσει από αυτό από τους τρεις? Τι εννοούμε και τι δίνουμε, πού δίνουμε βάση? Δίνουμε βάση κυρίως στα σχολεία. Στα σχολεία που το okay. Θέλουμε να εντάξουμε security με την παρουσία εντός των σχολείων. Ανασχολείο.
Ναι, okay. Ένα σχολείο. Διότι βλέπουμε ότι υπάρχουν αρκετές φθορές. Έχουν κλαπεί υπολογιστές. Πολλοί βανδαλισμοί γίνονται. Και νομίζω ότι χρειάζεται άμεσα να το υλοποιήσουμε. Αυτό είναι βασικός στόχος στο πρόγραμμά μας. Okay. Και φυσικά για την ασφάλεια των παιδιών, πολύ σε σημαντικό τα κομμάτι. Σου Νέα Σμύρνη σχολείο. Νέα Σμύρνη, αλλά έχουν τελειώσει και τα δύο. Α, έχουν τελειώσει και τα δύο. Ο γιος μου τελείωσε φέτος την τρίτη ηλικίου, στο τρίτο πήγαινε στην οικοδομητεία. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα γρήγορο διάλειμμα και μετά θα ήθελα λίγο να μιλήσουμε για τα δημόσια έργα και το πράσινο, γιατί το πράσινο πάρα πολύ. Άλλο ένα κομμάτι σπουδαίο. Πάρα πολύ έντονη η απουσία του. Και μάλιστα πολύ επικεφαλής, επειδή έχουμε δει όλες τις ομιλίες των επικεφαλής μέχρι στιγμής, πάρα πολύ επικεφαλής και κυρίως τελευταία ο Γιώργος Κουτελάκης, απλά το λέω γιατί ήταν η τελευταία του, έδωσε πάρα πολύ μεγάλη έμφαση ότι η Νέα Σμύρνη έχει πάρα πολύ μεγάλο περιθώριο να γίνει πολύ πράσινη. Κάνουμε ένα διάλειμμα λοιπόν. Ναι, πιστεύω, ναι, φυσικά.
Λοιπόν, επιστρέφουμε σιγά σιγά. Ένα από τα θέματα τα οποία απασχόλησε τα κοινά όλη αυτή την τετραετία που έφυγε και δυστυχώς ακόμα το κουβαλάει η Δημοτική Αρχή είναι και το θέμα της παιδείας με το θέμα των μπλοκάτ. Εκεί λοιπόν, πριν μου πείτε εσείς, να σας πω πολύ χοντρά τι έγινε για να καταλάβετε ότι καμιά φορά ο Δήμος πρέπει να είναι έτοιμος. Ο Δήμος Νέας Μύρνης, παρόλο που ταμιακά υπήρξε και είναι εύπορος, κατά τη γνώμη μου, και είμαι οικονομολόγος, οπότε έχω μια καλύτερη εικόνα, πάντοτε πίεζε για οτιδήποτε κάνει να παίρνει χρήματα από το κράτος. Μια χαρά το λέω. Το κράτος όμως έβαζε πάντοτε ημερομηνίες παράδοσης έργων. Αυτά τα δύο λοιπόν άρχισαν το ένα πολύ να πλησιάζει το άλλο. Ζήτησα λεφτά, δεν μου δώσαν, αλλά πλησιάζει ημερομηνία. Ζήτησα λεφτά, δεν μου δώσαν, αλλά πλησιάζει ημερομηνία. Όταν κάποια στιγμή αποφάσισε ο Δήμος ότι μάλλον τα λεφτά του κράτους δεν θα έρθουν ή θα έρθουν και θα είναι πάρα πολύ λίγα, δεν είχε χρόνο να ψάξει να βρει σχολεία. Όπως τα καταλαβαίνουμε όλοι μας. Σχολεία μπετών. Ή οικόπεδα να φτιάξει, να χτίσει δηλαδή, ή ίσως ακόμα και κτίρια να νοικιάσει για να πληρούν τις προδιαγραφές. Και ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, νομίζω σχεδόν για όλη την τετραετία, ο Πολύδωρος Σύργος, ο οποίος δεν θα είναι και υποψήφιος στην Ελλάδα, έφυγε πάει σε άλλο Δήμο, αναγκάστηκε από τις εξής μία λύση που είχε, τα προκάτ, να προχωρήσει με λύση προκάτ. Ακριβά προκάτ, καλά προκάτ, αλλά προκάτ, ρε παιδί. Προκάτ στο προάβλιο, όχι δηλαδή σε οικόπεδο, προκάτ σε προάβλιο, καλό προκάτ, αλλά και κρύο και ζέστη και φως και έτσι και αλλιώς και προκάτ. Το 2023, που μέσα ένα παιδί μπορεί να έχει ένα iPhone που κάνει ένα χιλιάρικο, συγγνώμη, και τα συνδέω, αλλά το 2023 η έννοια προκάτ είναι... Υπάρχει μια αντίθεση. Λοιπόν, βλέπω λοιπόν εδώ, βλέπω λοιπόν ενίσχυση υποδομών στην παιδεία. Το πρώτο που θέλω να ρωτήσω, αν η ενίσχυση υποδομών στην παιδεία είναι για τις παρούσες υποδομές ή για νέες υποδομές. Και για τα δύο, γιατί υπάρχουν λύσεις και για τα δύο. Υπάρχουν στην Νέα Σμύρνη οικόπεδα, τα οποία είναι ανεκμετάλλευτα. Υπάρχουν κτίρια τα οποία δεν έχουν εκμεταλλευτεί σωστά από το Δήμο. Αυτά με κάποιες μικρές επιδοθώσεις ή κάτι, μπορεί να γίνουν σχολικά συγκροτήματα. Σίγουρα θα είναι πολύ καλύτερα από τα προκάτ που είναι τότε τα παιδιά που είναι εκτεθειμένα μέσα στη ζέστη και μέσα στο κρύο, έτσι. Αν είναι δυνατόν. Και με όλα αυτά που γίνονται. Πάντα, άμα θέλει κάποιο και έχει πάθος για κάτι, μπορεί να βρει λύσεις. Τα προκάτ, ναι, ήταν μια λύση, αλλά ήταν έκτατη. Ήταν λύση απελπισίας. Μην κίνηση απελπισίας, έτσι. Υπάρχουν στη Νέα Σμύρνη και έχει τα οικόπεδα. Υπάρχουν και τα κτίρια τα οποία μπορεί να γίνει μετατροπή, να λειτουργήσουν σαν σχολεία. Με σωστή μελέτη, πάντα έτσι. Όταν μπορεί να ανοίξει ένα σχολείο που να είναι. Έτσι. Δεν θα σε αφήσει και το κράτος. Και εκεί εμείς θα εστιάσουμε. Πάντα μπορούμε να πούμε και πόρους αν θέλουμε. Υπάρχουν κτήματα, υπάρχουν εκτάσεις που έχει ο Δήμος Νέας Μύρνης, το οποίο μπορεί να πουληθούν, μπορεί να τα εκμεταλλευτούμε αναλόγως. Αξιοποίηση, αναξιοποίηση και στα λαχανιά έχουμε δύο μεγάλες εκτάσεις. Έτσι, αλίμονο. Όλα αυτά μπορεί να τα πουλήσουμε, να βγούμε από αυτά τα έσοδα κάποιους χώρους και να μπορούμε να επενδύσουμε στην παιδεία. Εσύ ως μητέρα των δύο παιδιών, σίγουρα θα σε ακούσω όμως. Σίγουρα, τα προκάτ. Φυσικά στα προκάτ θα φοβόμαι πάρα πολύ να στείλω τα παιδιά, γιατί τα προκάτ είναι επικίνδυνα κτίρια που όταν μπει μέσα το παιδί μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε. Μπορεί να πάρει εύκολα φωτιά και φυσικά δεν είναι το ίδιο ασφαλές με ένα κτίριο κανονικό. Οπότε νομίζω ότι ναι, είναι ένα λάθος που πρέπει να επιδιορθεί οπωσδήποτε. Είναι από τα βασικότερα ζητήματα, γιατί όλοι οι γονείς για τα παιδιά λαχταράμε, άρα πρέπει να βρεθεί. Κώστα, είχε πολύ μεγάλο ξεσηκωμό για τα προκάτα, αν είχες παρακολουθήσει. Είχε πάει κόσμος κάτω από το Δημαρχείο, βγήκε η Αντιδήμαρχος, η Κλέρη Δελγιάννη και προσπάθησε λίγο να ηρεμήσει τον κόσμο. Είναι πάρα πολύ ευαίσθητο. Δεν μπορείς να ηρεμήσεις όταν πρόκειται για τα ίδια στα παιδιά. Ναι. Με κάλυψε βέβαια και η Εύα. Ναι, τα προκάτα είναι, δεν, καθόλου δεν συμφωνούμε σε αυτό. Είναι, εντάξει, λέμε έχουμε γίνει, δηλαδή, έχουμε βγάλει μια κακή εικόνα προς τα έξω. Σαφώς. Δηλαδή, έχω αρκετούς γνωστούς μου που λένε τι γίνεται με αυτά τα προκάτω, θα τελειώσουν, θα μπουν τα παιδιά σε κανονικά κτίρια. Δεν μπορούμε να ρισκάρουμε. Εδώ μπορούμε να ρισκάρουμε και ζωές ακόμα, έτσι. Πάμε λίγο στο πράσινο. Πάμε στο πράσινο. Πριν σας ρωτήσω για το πράσινο, πριν από περίπου, νομίζω, 20-25 μέρες, είχα μια συνέντευξη στο Γιώργο Κουκουτελάκη. Κάναμε λοιπόν και μια κουβέντα για το
πράσινο. Το πράσινο μέχρι στιγμής Νέα Σμύρνη χωρίζεται σε δύο κατηγορίες, στο πώς μεταχειριζόμαστε την παρούσα κατάσταση, τα δέντρα, πώς τα κόβουμε, πώς τα κουρεύουμε και βέβαια τις καινούργιες δεντροφυτεύσεις. Τελικά με τον Γιώργο καταλήξαμε στο ότι υποκειμενικά έχει άλλη άποψη. Τι εννοώ? Ένας αντίστοιχα αντιδήμαρχος Πρασίνου, γιατί σε αυτόν πέφτει η δεύτερη ευθύνη μετά τον δήμαρχο που έχει ευθύνη για τα πάντα, προφανώς δεν πάει να κλαδεύσει όπως θέλει. Είχε έναν αντίστοιχο γεωπόνο, ο οποίος του λέει και παίρνει και την ευθύνη. Άρα ο αντιδήμαρχος έχει την πολιτική ευθύνη και βγαίνει έξω και λέει: παιδιά, είσαι ο γεωπόνος, μου είπε να κλαδέψω έτσι. Τελικά λοιπόν με τον Γιώργο του Γκετελάκη καταλήξαμε ότι είναι λίγο υποκειμενικό τι λέει ο γεωπόνος. Δηλαδή μου είπε ότι εγώ θα το έκανα αλλιώς. Όχι λάθος, διαφορετικά, γιατί και εκείνος αν είναι δήμαρχος ή όταν ήταν δήμαρχος, πάνω σε ένα γεωπόνο πατούσε. Και το δεύτερο κομμάτι είναι πού μπορούμε να φυτέψουμε περισσότερα πράγματα. Τι λέτε, τι λέει ο Δημήτρης Πανταζής, τι λέει το πρόγραμμά σας, πείτε μου γι' αυτό. Το πρόγραμμά μας φυσικά υποστηρίζει πάρα πολύ το πράσινο. Είναι ένα κομμάτι άλλο εξίσου σημαντικό για την πόλη μας. Αυτό που έχουμε συζητήσει και θα θέλαμε εμείς σαν παράταξη είναι ότι τα μεγάλα δέντρα, τα παλιά, θα μπορούσαμε να τα αφαιρέσουμε, γιατί είναι πια και επικίνδυνα. Πολλές φορές με τις κακοκαιρίες έχουν πέσει δέντρα. Εγώ κόντεψα να παραλίγο να πέσει στα μάξι μου κλαδί χοντρό, έτσι να το να κάνει ζημιά. Οπότε τα μεγάλα τα δέντρα που πια έχουν παλαιώσει πάρα πολύ, θα μπορούσαμε να τα βγάλουμε, να τα κόψουμε να τα... και να, στη θέση τους να φυτέψουμε δύο άλλα πιο μικρά, πιο νέα, πιο... Εδώ να πούμε πολιτικά ότι τη συγκεκριμένη θέση την είχε, νομίζω την έχει ακόμη ο Πέτρος Κουκάς, αντιδήμαρχος Πρασινού, ο οποίος θα είναι υποψήφιος με την κυρία Δελιγιάννη. Εκτιμώ ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος για να κρατήσει και την αντιδημαρχία τόσα χρόνια, κάτι θα ξέρει. Νομίζω ότι καλά τα έκανε. Εγώ δεν θα σχολιάσω αν τα έκανε καλά ή όχι. Εσείς μιλάτε με την κοινωνία, εσείς ξέρετε. Και εγώ είδα σπασμένα κλαδιά. Η κοινωνία έχει άλλη άποψη. Η κοινωνία μου λέτε. Έχει εντελώς άλλη άποψη. Ότι έχουμε λίγο πράσινο ή ότι δεν προσέχουμε αυτό που έχουμε. Και τα δύο. Και τα δύο και δυστυχώς σε επικίνδυνο βαθμό. Οι κλαδέψεις να γίνονται και στην ανοιασμή, αλλά γενικά από ό,τι έχω δει, είναι λάθος. Ξαναλέω, είναι γεωπόνου. Αρχίζουμε το βασικό. Ξαναλέω, είναι γεωπόνου. Χρειάζομαστε ομάδα γεωπόνου. Άλλη ομάδα γεωπόνου. Όχι έναν, ομάδα γεωπόνου. Άλλον πρέπει να αλλάξουμε και τους γεωπόνους. Υπάρχει γεωπονική υπηρεσία. Αν είναι γεωπονική αυτή η κατάληξη είναι έτσι, ότι κόβονται τα δέντρα στη μέση ή να κόβονται όπως να είναι, είναι έγκλημα. Δεν ξέρω τι γεωπόνου είναι αυτή. Σίγουρα θα υπάρξει άλλη ομάδα γεωπόνων στη Νέα Σμύρνη. Σίγουρα για κάθε πεύκο, γιατί έχουμε πολλά πεύκα που είναι επικίνδυνα και για τους ανθρώπους και για τα αμάξια, θα αντικατασταθούν δύο άλλα δέντρα. Και έχουν πολλά τιμόρυπα σπίτια ή εκείνητα που είναι εγκατελειμμένα και εκεί σκεφτόμαστε να φτιάξουμε πάρκα εμείς. Τα πάρκα τσέπησε, κάπου τα έχω δει. Ναι, τα μίνι πάρκα, το οποίο δίνει ο άλλος, κάνει ένα γελεματάκι, πίνει το καφέ του. Ο Μπακογιάννης τα κάνει αυτά, νομίζω. Κάνει στο κέντρο τέτοια μερικά. Κάνει, έχει σκοπό να κάνει πολλά τέτοια παρκάκια. Λοιπόν, διαβάζω εδώ, αν δεν αν το ολοκλήρωσες, διαβάζω εδώ δύο σημεία, παιδιά, απλά έπεσε το μάτι μου. Και πιο πολύ απευθύνομαι στον Κώστα, που τον έχω δει και στα δημοτικά συμβούλια πολλές φορές. Μετατροπή της ακροβάτσας σε παιδικό σταθμό. Αυτή την ακροβάτσα την έχουμε αγοράσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Για παιδικό σταθμό. Ναι, ακριβώς. Μία παράταξη, λοιπόν, υπόσχεται ότι θα το κάνει. Τι γίνεται μέχρι σήμερα, εκεί είναι η ακροβάτσα. Τίποτα, είναι εκεί. Η ακροβάτσα δεν έφυγε ποτέ. Η ακροβάτσα είναι εκεί, όπως τα είπε Δημήτρη. Εδώ και πάρα πολλά. Και πήραμε και κανένα ωραίο ποτό, ρε παιδιά, εκεί τουλάχιστον να σέμενε μπαρ. Έστω. Εφόσον υπήρχε μια μελέτη και έχει μπει και η ταμπέλα, θα την έχει ζητήσει φαντάζομαι. Ακριβώς. Περιμέναμε πώς και πώς να το δούμε στο τελικό σταθμό. Να παραμένει ίδιο, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Και μάλιστα έχει γίνει και επικίνδυνο έξω ο εξωτερικός χώρος του πεζόδρομου που έχει γίνει πάρκινγκ, όπως έχετε παρατηρήσει όλοι σας. Εμείς στο προγραμματισμό μας το έχουμε και αυτό στα πρώτα βασικά στοιχεία για να γίνει επιτέλους, γιατί δεν μένει έτσι και να υπάρχει και η ταμπέλα. Όπως βλέπεις και εσύ στο πρόγραμμα, θέλουμε να το μετατρέψουμε σε παιδικό σταθμό. Γιατί... Χαίρομαι που το βλέπω και θα χαρώ να γίνει κιόλας, γιατί δεν είναι ωραίο να το βλέπεις μόνο, γιατί και οι άλλοι το είχαν παρουσιάσει, αλλά είναι μια προβάτσα κλειστή. Πάω και στο επόμενο τοπίο και αυτό μου φαίνεται βέβαια λίγο πολιτικά αστείο. Μετατροπή του Ατάλου σε πολιτιστικό κέντρο. Από τον Άδελο πρέπει να τον έχουν αγοράσει τα τελευταία 4 χρόνια. Έχει βάλει αράχνης μέσα. Τι κάνει, 4 χρόνια το μετατρέπουμε. Εκεί είναι. Μεγάλες καθυστερήσεις. Ήταν και σινέμα, πηγαίναμε κιόλας. Τώρα δεν πάμε. Κάποια στιγμή τα λόγια πρέπει να γίνουν πράξεις και ευελπιστώ να συμβεί. Και είναι και ιστορικός κινηματογράφος. Φυσικά.
Στο κάτω-κάτω μην τον αγοράζεις, κράτα τον στο ελληνικό κινηματογράφο, αλλά κάνε τον κάτι. Και βλέπω και κάτι το οποίο δεν ξέρω αν εσείς μπορείτε να μου απαντήσετε, θα μου το πει ο Δημήτρης Πανταζής κάποια στιγμή. Ενώ βλέπω, βλέπω το πολιτιστικό κέντρο τον Άταλο, βλέπω από κάτω ανέργεια συμμαθηματικού μεγάλου πολυχώρος πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Δηλαδή, να φανταστώ ότι ο πολυχώρος θα είναι μέσα στο Μεγαρό. Σε κάποια από αυτά προφανώς αίθουσα εκεί. Και ο Άταλος έξτρα. Προφανώς, ναι. Ναι. Άρα λοιπόν δύο πολιτιστικοί χώροι. Ο Άταλος ως πολιτιστικό κέντρο. Βέβαια ανάλογα και την εκδήλωση και το ύφος των εκδηλώσεων, έτσι. Ναι, πολυχώρος πολιτιστικό κέντρο. Κοίτα, εκτιμώ ότι μάλλον έχει δει του Φαλήρου ο Δημήτρης που έχει ένα τέτοιο. Έχει μια πολύ μεγάλη αίθουσα και τον λέει. Και το έχει οραματιστεί. Οπότε μάλλον την αίθουσα του Δημαρχείου. Και εδώ βλέπω ανέγερση Δημαρχιακού Μεγάλου. Αυτό το Δημαρχιακό Μεγάλο είναι πάρα πολύ μεγάλη ιστορία. Και το λυπηρό της υπόθεσης είναι ότι έχει πάρα πολύ ψηλό ενίκιο το Δημαρχείο εκεί που πήγε. Εγώ δεν θα πω αν είναι ή δεν είναι το ενίκιο ικανοποιητικό για τα τετραγωνικά. Θα πω ότι είναι πάρα πολύ ψηλό γιατί είναι ένα κτίριο πάνω στο Συγκρού. Ήταν εμπορικό. Γωνιακό. Γωνιακό. Αρκετά σύγχρονο και πληρείς προϋποθέσεις. Και είναι πάρα πολύ ακριβό. Οπότε ενδεχομένως αν βρεθεί χορός, γιατί βλέπω ότι εδώ προτείνεται στην περιοχή Χρυσάκη. Είναι μεγάλη έκταση και τα. Νομίζω ότι σε βάθος χρόνου θα εκτόσουμε πάρα πολλά ενίκια. Πάρα πολλά ενίκια, πάρα πολλά λεφτά. Γενικά ο Δημήτρης Πανταζής είναι υπέρ του να κόψουμε έξοδα, να μαζέψουμε το ταμείο. Οικονομίας, πάρα πολύ. Είναι πολύ στο πρακτικό κομμάτι. Θα τα χρειαστούμε εξάλλου. Όπως θα είδες για το Νάταλο σε πολιτιστικό κέντρο, τώρα το πολιτιστικό μας κέντρο, οι εκδηλώσεις γίνονται στο Γαλαξία. Ναι. Να πούμε. Θέλουμε να το αλλάξουμε αυτό. Οι χειμερινές, οι καλοκαιρινές, ναι, οι καλοκαιρινές στο Άρης, όπως είπες, στην πλατεία της Νέας Μύρνης. Να τα αλλάξει να γίνει τι. Να τα αλλάξουμε. Να γίνονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που γίνονται στο Γαλαξία αυτή τη στιγμή στον Άταλο. Mm-hmm. Γι' αυτό θέλουμε να το μετατρέψουμε στο πολιτιστικό κέντρο. Και στον πολυχώρο Γαλαξία να γίνει νέα έψω του Δημοτικού Συμβουλίου. Και να υπάρχει φυσικά και μία ράμπα για τους ανάπηρους για να μπορούν να έχουν εύκολη πρόσβαση. Αυτονόητο παντού, όχι μόνο. Ναι, παντού θα πρέπει να υπάρχει εύκολη πρόσβαση. Πρέπει να τους σεβόμαστε. Αν μπορώ να σας. Καταρχήν, ναι, και εμένα μου αρέσει σαν ιδέα. Είναι κάπου και δεν το είδα. Γιατί δεν το ναι, υπάρχει στο πρόγραμμά μας. Για να το δει ο κόσμος. Θέλει πολύ μεγάλη αναμόρφωση ο Γαλαξίας για να γίνει αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου. Γιατί είναι θεατρική κατασκευή. Θεατρική, θέλει να. Εσύ ειδικά το βρει καλά το χώρο γιατί ήσουν και κάτω στο ραδιόφωνο. Ακριβώς, ναι, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ πάλι λίγο στα σχολεία. Θα σας γυρίσω λίγο πίσω, ναι, επειδή αναφερθήκαμε και φύγαμε από αυτό το κομμάτι. Κάτι άλλο που έχουμε βάλει στο πρόγραμμά μας και θα θέλαμε, γιατί θα εξοικονομήσει πάλι, το πάω στο χρήμα, στο πρακτικό κομμάτι. Έχουμε προτείνει μάλλον να βάλουν στα σχολεία, να φτιάξουν φωτοβολταϊκά και να συνεργαστούμε με τη ΔΕΗ, έτσι ώστε να υπάρχει μια χρηματοδότηση και να τα χρησιμοποιούν ως πόρους για το κάθε σχολείο που θα βάλει τα φωτοβολταϊκά, γιατί εκεί θα εξοικονομήσουν πάρα πολλά χρήματα και φυσικά δεν θα πάρουν και χρήματα από το Δήμο για να τα δώσουν στη ΔΕΗ. Ναι, αυτό είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Κοίταξε, τα σχολεία διαχρονικά ήταν μια δύσκολη περίπτωση στην Νέα Σμύρνη με χρηματοδότησή του. Τα σχολεία χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Παιδείας. Νομίζω 2-4 δόσεις. Yes. Αλλά πάντοτε φαίνεται ότι χρειάζεται κάτι παραπάνω. Και αυτά τα παραπάνω τελικά τα δίνει η Δημοτική Αρχή. Το τελικά του υπογραμμίζω βέβαια, αλλά τελικά τα δίνει η Δημοτική Αρχή. Τώρα βέβαια υπάρχει το θέμα των κηλικίων, τα οποία μένουν λίγο απλήρωτα, καθυστερούν. Καθαρίστριες, ναι, είναι συνέχεια αυτό. Ναι. Το έχουμε αντιμετωπίσει. Ήθελα να πω ότι γενικότερα υπάρχει μια δυσκολία στις προσλήψεις και είναι και μέτρα τα οποία έχουν μείνει από τα μνημονιακά χρόνια. Ναι. Αλλά δεν είναι και το ευκολότερο να έχεις προσλήψεις, δεν θα πω αριστερής λογικής, θα πω κοινής λογικής, μόνιμης και σταθερής εργασίας. Συνήθως είναι 8 μήνες, λίγο τα 8 μήνα ανανεώνονται, φωνάζουν κάποιοι ότι δεν ανανεώθηκα. Μετά έχει λίγο αυτή τη λίγο τη φασαρία. Είναι ένα ντόμινο. Αλλά πραγματικά τα σχολεία χρειάζονται κόσμο, η καθαριότητα χρειάζεται κόσμο, η τεχνική υπηρεσία χρειάζεται κόσμο, η υπηρεσία πρασίνου χρειάζεται κόσμο και η γεωπονική υπηρεσία. Γενικά οι παραδοσιακές υπηρεσίες χρειάζονται κόσμο. Τα ψηφιακά του Δήμου τα έχετε καθόλου παρακολουθήσει, για να πάμε και λίγο στα πρόσφατά μας. Τα ψηφιακά τους έχουν στο σελίδα, έχουν σελίδες στα social media, τα ΚΕΠ έχουν ψηφιοποιηθεί αρκετά.
μετά. Η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται live streaming και μπορώ να το κρίνω ότι είναι και καλό. Πώς βλέπετε λοιπόν το Δήμο στην εποχή του 2023 ως προς τα ψηφιακά του, ως προς τις παροχές του στους πολίτες ψηφιακά? Ωραία, να. Λοιπόν, είναι πολύ ωραία όλα όσα γίνονται από τη στιγμή που έχουμε μπει πια σε ένα νέο κόσμο, στον κόσμο της τεχνολογίας, θα πρέπει όλα πια να εξελίσσονται. Χαίρομαι που και η Νέα Σμύρνη με τις ιστοσελίδες, με όλα τα ψηφιακά που προχωράει, με το μουσείο το ψηφιακό και όλα όσα πολύ έχει σωστά κάνει και στην εστία όλα αυτά που κάνει οι δραστηριότητες, είναι πολύ ωραία. Θα ήθελα κάτι ακόμα, κάτι παραπάνω. Βασικά αυτό που θα ήθελα εγώ, σαν Εύα. Θα ήθελα μια καλύτερη διαχείριση στα social media. Όταν στέλνεις κάτι για τα πολιτιστικά, mm-hmm. ζητάς κάτι, προσωπικά ζήτησα κάτι, ζήτησα mm-hmm. να κάνω μια παρουσίαση βιβλίου, η οποία δεν πήρα ποτέ μια απάντηση. Mm-hmm. Θα ήθελα σαν, σαν πολίτης... Δεν πήρες καμία ούτε όχι. Όχι, ποτέ, ποτέ. Θα ήθελα από τη στιγμή που έστειλα το email, έστω να λάβω μια αρνητική απάντηση. Ξέρεις, δεν γίνεται, οκ, okay, αν δεν θέλω να δικαιολογηθούν γιατί, οκ, okay, αυτό το κάνω. Ναι, αυτό. Αλλά λίγο μια πιο καλή διαχείριση. Και αυτό είναι θέμα ανθρώπινου δυναμικού. Ακριβώς. Η επικοινωνία. Ωραία, είναι ωραία να τα βάλουμε και να τα έχουμε όλα αυτά, αλλά το σωστό είναι να βάλουν και σωστούς ανθρώπους να τα χειρίζονται όλα αυτά τα μέσα. Εσύ... Μεγάλη ψευδόντωση, Εύα. Έχω πολλά. Όχι, ακούσει πολλούς γνωστούς μου, οι οποίοι μπαίνουν στο site, στέλνουν μηνύματα για οτιδήποτε στο email τους, αγούν οι απαντήσεις ή ακόμα δεν απαντάνε καν. Το site, από ό,τι έχω δει, είναι, υπάρχει site. Το site σαν το site υπάρχει, Δήμου, είναι, υπάρχει, αλλά είναι πολύ για μένα φθαγητή από όσο σαν Χρήστος που ασχολούμαι mm. με τους υπολογιστές και με τα γενικά δίκτυα. Είναι πολύ. Φτάνει στη βάση. Είναι mm. τη βάση. Mm. Δεν μπορεί να πει ότι είναι τη εποχή μα. Δεν είναι σύγχρονο. Είναι το βασικό που πρέπει να υπάρχει. Ναι. At least, λέμε. Ναι, ναι, ναι. Χρειάζεται πολλές μετατροπές ακόμα στο site mm. και εφόσον θέλουν να ασχοληθούν ψηφιακά και υπάρχει μια αναβάθμιση, πρέπει να πάρουν και στους αντίστοιχους ανθρώπους. Να τους τηλεφώσουν ανάλογα. Mm. Ανθρώπους που να ξέρουν πώς να το διαχειριστούν και να έχουν και την όρεξη, βέβαια. Έτσι. Mm. Δεν είναι μόνο που να ξέρω, να έχουν και την όρεξη. Εσύ λίγο πες μου τι εικόνα έχεις για αυτά, πες μου λίγο για την εικόνα που έχεις για την ενημέρωση που δίνει έξω ο Δήμος, γιατί βλέπω ως μέσο παρακολουθώ και εγώ συχνά δελτία τύπου, βλέπω ανακοινώσεις από το γραφείο τύπου, βλέπω ανακοινώσεις του Δημάρχου, υπάρχει ένας όγκος πληροφορίας. Υπάρχει, οι πληροφορίες που λαμβάνουμε κυρίως είναι μόνο μέσω Facebook, να το πω έτσι. Και της ιστοσελίδας. Και της ιστοσελίδας. Απλά η ιστοσελίδα, κατά τη δικιά μου άποψη, χρειάζεται μια ανανέωση, να γίνει πιο εύκολη προς τον πολίτη. Δηλαδή δεν χρειάζονται πάρα πολλά πράγματα να μπουν. Να μπουν τα βασικά, αντιδήμαρχοι είναι αυτοί, και να γίνει και μια ανανέωση στις φωτογραφίες και στο βιογραφικό τους, να πούμε. Και στο ε9 τους. Και στο ε1 τους. Και στο ε1 τους, όπως το λες. Γενικά είναι ωραίο το site μέσα, όταν μπαίνεις. Συμφωνώ. Απλά θα ήθελα να είναι, εντάξει, αυτό χρειάζεται και στελέχωση όπως προαναφέραμε, βεβαίως, να είναι πιο ενεργό. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ πιο πολλές πληροφορίες τις μαθαίνω από το γραφείο τύπου στο Facebook. Ένας άνθρωπος που δεν έχει Facebook, έτσι, mm-hmm. μπορεί να μην έχει Facebook για δικό του λόγο. Να μπει στο site του Δήμου της Νέας Σμύρνης και να το δει απευθείας εκεί. Δηλαδή, υπάρχει μια καθυστέρηση του ότι πρώτα ανεβαίνουν στο Facebook και μπορεί να ανεβεί στο site μετά από δύο μέρες. Mm-hmm. Από αυτή την άποψη το λέω. Mm-hmm. Ναι, να υπάρξει μια στελέχωση και να μπουν τα βασικά, οι βασικές πινελιές στην ιστοσελίδα. Κατά τα άλλα, δεν έχω κάποιο παράπονο. Για να κλείσουμε λίγο το ψηφιακό, να πω κάτι που νομίζω θα συμφωνήσουμε όλοι. Με δεδομένο την πολύ μεγάλη επιρροή του TikTok και τα αποτελέσματα που είχε το TikTok του Πρωθυπουργού, γιατί πρέπει να είχε πολύ σοβαρά αποτελέσματα στις ηλικίες του TikTok. Επηρέασε. Και νομίζω ότι έκανε και μια πολύ σοβαρή προσπάθεια. Ισχύει. Όπως και ο Αλέξης Τσίπρας έκανε, έτσι, αλλά λέω τον Πρωθυπουργό γιατί είναι και ο Πρωθυπουργός. Και αν ο επόμενος δήμαρχος είναι μια νεότερη ηλικία, που όποιος και να εκλεγεί θα είναι μια πολύ νεότερη ηλικία, γιατί όχι TikTok. Νομίζω μπορούμε να το προτείνουμε στο Δημήτρη Παντάζη να γίνει ένας TikToker και να παρουσιάσει το πρόγραμμά μας μέσα από το TikTok. Είναι νεότερος από τον Γιώργο Κρυφή. Δεν ξέρω πόσο είναι ο Γιώργος. Νομίζω μικρότερος είναι. Αυτός είναι νεότερος από τον Δημήτρη. Α, είναι νεότερο υποψήφιο. Ηλικιακά μικρός είναι και πάλι παρόλα αυτά. Γιατί όχι και... Βεβαίως είναι. Ναι. Γιατί όχι και TikTok. Αν το θέλει, αν δεν το θέλει, δεν το θέλει. Εντάξει.
Λοιπόν, να το μαζέψουμε λίγο. Πάλι θα κάνω μια παρέμβαση σχετικά, επειδή αναφερθήκαμε στην ενημέρωση. Πάλι υπάρχει στο πρόγραμμά μας για την ενημέρωση ότι θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα μέσα μας, όπως είναι η δικιά σας, ο δικός σας σταθμός, να γίνεται μια πιο τακτική ενημέρωση για οτιδήποτε συμβαίνει στην πόλη μας και φυσικά να μπορούν να συμμετέχουν και οι πολίτες. Να μπορούν να πάρουν για παράπονα, να μπορούν να συμμετέχουν αν θέλουν να πούνε κάτι. Και γενικώς να γίνεται μια έτσι πιο ενημερωτική εκπομπή για οτιδήποτε νέο συμβαίνει στην πόλη μας. Το ραδιόφωνο είναι απαραίτητο. Ναι. Είναι δημοτικό ραδιόφωνο και αυτό το ραδιόφωνο στηθεί σωστά. Σωστά. Που το σωστά σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Αλλά αν στηθεί σωστά, σαφώς μπορεί να είναι. Να έχει μια άλλη μορφή ακριβώς. Να μην χρειάζεται άλλο. Να προσθέσεις. Εγώ δεν ξέρω αν θα το πιάσουμε αργότερα. Έχουμε αφήσει έξω ακόμα τη φιλοζωία. Τα ζώα. Πες μου λίγο, ο χρόνος λίγο μας πιέζει, αλλά πες μου, παρακαλώ. Είναι πολύ σημαντικό γιατί εγώ ως ανθρώπους συναντώ στον δρόμο, δεν ξέρω τι τελευταία έχει γίνει μετά το κορονοϊό, μετά την πανδημία, όπου χτίσαν πολύ ζωάκια, σκύλους, γάτες. Λοιπόν, και έχουμε πολλού κόσμο που ανησυχεί. Έχουν πολλοί κόσμο που έχουν κάνει παράπονα για τη διαχείριση, της αδέσποτης γάτας. Ναι. Υπάρχουν πολλές γάτες αδέσποτες. Είχαμε μια αποτυχία εκεί. Δεν έχουμε, σαν Δήμος, είμαστε από τους λίγους Δήμους που έχουν καθόλου πάρκο σκύλων. Ναι, έγινε μια αποτυχία. Πουθενά. Είδα εγώ για πλάκα στο Google Maps που υπάρχει πάρκο σκύλων στην Νέα Σμύρνη. Πουθενά. Εμάς είναι η πρώτη μας προτεραιότητα να κάνουμε δύο πάρκα σκύλων. Ένα στην Πατριά Σκατζοράκη, που είναι ιδανική, είναι στο σημείο, και ένα στην Ακαδημοπόλεως και Ελευθέριου Βενιζέλου, που υπάρχει ένα μικρό παγκάκι εκεί. Χρειαζόμαστε άμεσα πάρκα σκύλων, χρειαζόμαστε άμεσα μια πολιτική για την αδέσποτη γάτα και αυτή θα γίνει μέσα από το κτηνιατρίο που θέλουμε να δημιουργήσουμε. Ένα δημοτικό κτηνιατρίο. Ναι, στην Ανισού. Νομίζω υπάρχει. Υπάρχει ένα κτίριο του Δήμου το οποίο είναι ανεκμετάλλευτο, θα μπορούσαμε να το κάνουμε δημοτικό κτηνιατρίο. Δημοτικό κτηνιατρίο με έμφαση στην αδέσποτη γάτα. Αυτό δηλαδή πρέπει να γίνει κάτι για τους φιλόζωους μας. Λοιπόν, εγώ να πω ότι βλέπω 20 και μία προτάσεις για το Δήμο Νέας Μέγνης, το ξαναδείχνω. Νομίζω καλύψαμε αρκετά πράγματα στο περιθώριο της κουβέντας. Κώστα, είναι κάτι που θες να προσθέσεις εσύ, κάτι που δεν είπαν τα παιδιά που δεν ρώτησα, που... Εγώ θα πω κάτι απλά για να μπορεί να μας ακούνε κιόλας και από τις άλλες παρατάξεις αυτή τη στιγμή. Γιατί όχι. Να πούμε ότι στο δίλημα που είχαμε για τον Γιώργο Κρυφή και τον Δημήτρη Πανταζή για την ηλικία, όντως ο Δημήτρης είναι λίγο πιο μεγάλος από τον Γιώργο, αλλά ο πιο μικρός υποψήφιος δήμαρχος είναι ο κύριος Γιάννης Δημόπουλος που κατεβαίνει με την πόλη ανάποδα. Με την πόλη ανάποδα. Επειδή μιλάμε για μικρούς τώρα ηλικιακά, να πούμε ότι στην δικιά μας παράταξη υπάρχουν αρκετά νέα παιδιά, υπάρχουν φρέσκες ιδέες, πολλές ιδέες και χαίρομαι γιατί υπάρχει πολύ πάθος, είναι παθιασμένα όλα τα νέα παιδιά που είναι στην παράταξή μας. Και χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό. Είμαστε 92% νομίζω, Κώστα. Από... Δεν έχουμε ξαναπάρει μέρος σε κάτι τέτοιο, οπότε είναι... Οπότε το 8 έχει ξανασυμμετέχει, έτσι. Ακριβώς. Αλλά η μεγάλη πλειοψηφία... Προφανώς και οι τρεις σας δεν έχετε ξανακατέβει. Όχι, είναι πρώτη φορά για όλους μας. Είστε στο 92. Λοιπόν, ο κόσμος θα διαβάσει το 20 και μία προτάσεις για το Δήμο Νέας Μύρνης. Νομίζω αξίζει τον κόπο, γιατί είναι συμπτυγμένα πράγματα και πολύ ενδιαφέροντα. Και μάλιστα στις πολύ βασικές κατηγορίες, στις κατηγορίες που ο μέσος Νέος Μυρνιώτης ενδιαφέρεται. Εγώ θα σας πω καλή επιτυχία και ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ. Θα συναντιόμαστε και στο περίπτερό σας. Το περίπτερό σας είναι απέναντι από τους Κερίνο. Ακριβώς. Εγώ σήμερα το είδα πρώτη φορά. Να περάσετε να σας... Νομίζω ότι πρέπει να μιλάτε με τους ανθρώπους. Είστε ευχάριστα πρόσωπα και οι τρεις. Θα πω άγνωστα, αλλά το άγνωστα είναι ενεργητικό σε αυτή την πόλη, γιατί όταν είσαι γνωστός κουβαλάς και όχι αμαρτίες, κουβαλάς και κάτι το οποίο λέγεται παθητικό, κουβαλάς και κάποιες ευθύνες και άλλων. Ακριβώς. Ευθύνες άλλων. Έχετε δηλαδή ένα νόμισμα το οποίο έχει τη μία πλευρά, κοίτα είμαι καινούριος φρέσκος, δεν πολύ γνωρίζω, αλλά απ' την άλλη είμαι καινούριος φρέσκος και δεν ξέρω τι έκανε ο προηγούμενος. Σωστό και αυτό. Εμένα δεν θα με κατηγορήσεις. Και αντίστοιχα ο επικεφαλής σας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει απίστευτες γνώσεις. Σε διοίκηση πολλά χρόνια δεν συμμετείχε, άρα δεν έχει η παρουσία του καλώς ή κακώς συνδεθεί με κάτι αρνητικό. Με αρνητικό ή και με θετικό. Αντιθέτως, μπορώ να πω δημοσιογραφικά ότι επειδή τον γνωρίζω στα δημοτικά συμβούλια, πάντοτε διαβασμένος, πάντοτε κατατοπισμένος, χωρίς να μιλάει και πάρα πολύ. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να μην μιλάς πολύ. Ακριβώς. Και γενικά οι ηλικίες του Δημήτρη δεν μιλάνε πολύ, μιλάνε ουσιαστικά.
Ξανά λοιπόν καλή επιτυχία και στο στοί σας. Θα ξαναπώ λοιπόν απέναντί μου η Εύα Νάτση. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Ο Χρήστος Αντωνόπουλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Κώστας Σαραντόπουλος, εμείς θα τα ξαναπούμε. Εννοείται, καλή. Ευχαριστούμε. Να πούμε ότι στο τέλος του Σεπτεμβρίου θα έχουμε και τον προφήτη του, την εφημερίδα προφήτη του μηνός Σεπτεμβρίου. Μείνετε συντονισμένοι. Σε 2 μέρες θα έχουμε ακόμα μια πολιτική συνέντευξη. Μέχρι τότε, καλό σας βράδυ και ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.